Βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί, χαρακτηρίζουν τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα κίνητα που υπάρχουν διάσπαρτα στο σύνολο της επικράτειας. Αιτία, η μεγάλη φορολογική επιβάρηση, το μεγάλο κόστος συντήρησης και ανακαίνησης, αλλά και οι φόβοι ότι κάποιοι από τους ενοικιαστές δεν θα πληρώσουν τα ενίκια. Για όλα αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Πομιδέα, τον κύριο Στράτο Παραδιά. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή στο θέμα, ακριβώς περιγράψατε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, πώς έχει και από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων. Είμαστε σε μια περίοδο παλαίωσης των σπιτιών της χώρας μας. Το 51% των σπιτιών περίπου στη χώρα μας έχει κατασκευαστεί κατά τη περίοδο της δικτατορίας, δηλαδή 1967-1974. Αυτό σημαίνει ότι τα σπίτια αυτά έχουν κλείσει 50 χρόνια, πολλά από αυτά έχουν κλείσει και 60 ετία, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρότητα προβλήματα σε όλη την υποδομή τους, στα υδραυλικά τους, στα φυτρικά τους, στα ηλεκτρολογικά τους, στο κέλι φως τους, στα πατώματά τους, παντού. Το κόστος της ανακαίνησης αυτών των σπιτιών, ιδιαίτερα της επερχόμενης υποχρεωτικής ενεργειακής αναβάθμισής τους, χωρίς την οποία δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν, είναι τεράστιο. Και η ελληνική οικογένεια που μπόρεσε και τα έφτιαξε τότε και με τη βοήθεια βέβαια της αντιπαροχής εκείνης της εποχής, σήμερα δεν έχει καμία δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ανακαίνησή τους για να μπορέσει να τα ξανακάνει, βιώσιμα. Τι μπορεί να γίνει, κύριε πρόεδρε? Απ' την άλλη πλευρά, προσέξτε, το άλλο πρόβλημα είναι η φορολογία. Έχουμε φορολογία τιμωρητικού χαρακτήρα στα ενίκια, η οποία φτάνει μέχρι και το 45% χωρίς να υπολογίσουμε τον έμφυα, ο οποίος και αυτός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φορολογικής επιβάρυνσης. Και τρίτον, βεβαίως, έχουμε την πάγια ανασφάλεια. Δηλαδή, όταν έχουμε σε μια νέα μίσθωση δύο πλευρές, όλοι ασχολούμαστε με την ασφάλεια του ενοικιαστή που θα βρει σπίτι και κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια του ιδιοκτήτη. Τι λογιόν θα είναι αυτός που θα βάλει μέσα στο σπίτι του και θα του εμπιστευτεί την περιουσία του? Θα είναι συνεπής, θα τη σέβεται? Κυρίως θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, όχι μόνο στο ενοίκιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερες υποχρεώσεις σήμερα που είναι τα κοινόχρηστα, που είναι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και έχουμε μια κατηγορία ενοικιαστών σε εισαγωγικά μέσα, οι οποίοι εγκαθίστανται στα σπίτια του κόσμου με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Πάνε κατευθείαν στο θέμα της ρευματοδότησης, πάνε κατευθείαν στη ρευματοκλοπή. Στο θέμα του νερού δεν πληρώνουν κανένα λογαριασμό νερού και φυσικά αδιαφορούν πλήρως για τα κοινόχρηστα. Αυτό έχει φέρει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και σε απόγνωση και σε απόφαση να εγκαταλείψουν την αγορά αυτή, αλλά και σε δυσπιστία προς τους υπόλοιπους ενοικιαστές, οι οποίοι δεν φταίνε απολύτως σε τίποτα, οι οποίοι τραβάνε κουπί για να είναι στην επίση τη υποχρέωση τη κάθε μήνα, με αποτέλεσμα ο κάθε ιδιοκτήτης να μην ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούν σε τι? Οδηγούν σε μια αποθάρρυνση των ιδιοκτητών κατοικιών να έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή. Να ψάχνουν να βρουν ενοικιαστή να τον νοικιάσουν. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό. Συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Στην χώρα μας μειώθηκε πολύ σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν εισοδήματα από μισθώματα, διότι πάρα πολλοί έχουν αποχωρήσει από αυτό, έχουν πουλήσει τα ακίνητα ή τα κρατούν κλειστά, μην ξέροντας και μην μπορώντας τι να τα κάνουν. Προβληματίζονται, θα πρέπει να τα πουλήσουν. Περιμένουν πως τυχόν τα παιδιά τους αργότερα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Δηλαδή, όλος ο κόσμος αυτός βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, η οποία γίνεται ακόμη δυσκολότερη με αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, για τα οποία ευτυχώς τις τελευταίες μέρες και συγκεκριμένα χτες είχαμε πολύ καλά νέα. Δηλαδή, είδαμε τη γερμανική κυβέρνηση να ανακρούει πρίμνα στο θέμα της υποχρεωτικής ενεργειακής αναβάθμισης τουλάχιστον όλων των μονοκατοικιών της Γερμανίας, διότι αυτό είναι ανέφικτο, και την ίδια ώρα να μειώσει τις αυστηρές προδιαγραφές, τις πανάκριβες προδιαγραφές που έβαζε στις καινούργιες οικοδομές για να μπορέσουν να χτιστούν καινούργιες οικοδομές. Το ίδιο είδαμε και στην Αγγλία. Η κυβέρνηση εκεί στην αρχή είχε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα υποχρεωτικής ενεργειακής αναβάθμισης. Τώρα βλέπουν ότι αυτό το πράγμα αφήσει τους ενοικιαστές χωρίς σπίτια. Ελπίζω να το δούμε και εμείς εδώ. Και ελπίζω κάποια στιγμή και οι ευρωβουλευτές οι δικοί μας να σταματήσουν να λένε ναι σε όλα, σε ό,τι φέρνει η βιομηχανία, σε ό,τι καινούργιες προδιαγραφές η βιομηχανία προτείνει, πανάκριβες προδιαγραφές για να έχει αναβάθμιση και για λειτουργική αναβάθμιση των σπιτιών, που είναι μεν αναγκαία, με διαφορά ότι είναι πανάκριβη και η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να τη σηκώσει. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα των κοινοχρήστων που αναφέρατε προηγουμένως, υπάρχει κάποια λύση από την Ομοσπονδία? Γιατί ουσιαστικά έχει γίνει μια γάγραινα στις ελληνικές πολυκατοικίες. Η λύση που πρέπει να βρεθεί είναι ότι θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να ζητάει στοιχεία από το διαχειριστή του κτηρίου αν ο ενοικιαστής του είναι συνεπής στις πληρωμές. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο στις διαχειρίσεις είναι η απροθυμία των συνιδιοκτητών
να αναλάβουν τη διαχείριση των πολυκατοικιών. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να γίνει διαχειριστής και όποιος γίνεται, κοιτάζει πώς να περάσει ο χρόνος, να πάει 30 μέρες και πριν να τα παραδώσει σε κάποιον άλλον, χωρίς να ασχοληθεί ο ίδιος ουσιαστικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η συντήρηση στις ελληνικές πολυκατοικίες είναι μια άγνωστη λέξη πραγματικά, και γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον του ανθρώπινου, αλλά και γιατί δεν υπάρχουν και τα οικονομικά δεδομένα που θα στηρίξουν από τα νοικοκυριά μέσα μια εκτεταμένη συντήρηση της πρόσφατης πολυκατοικίας και όλων των υποδομών της. Έχουμε δηλαδή ένα κτηριακό δυναμικό που συνεχώς παλαιώνεται, συνεχώς χειροτερεύει και οδεύει προς την κατάρρευση, εάν δεν μπορέσουμε αυτό να το αναστρέψουμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.